Hello! Εκπαιδευτικά κέντρα Hello! Ξένες γλώσσες, μελέτη, πληροφορική, μουσικό εργαστήρι. The great place to be. Εδώ περνάμε τέλεια! Hello! Ραφίνα Αρτέμιδα. Θα προσπαθήσω να πάρω στην συγκεκριμένη προσωπώ ένα από τα μεγάλα κοινωνικά σωματεία ατόμων με αναπηρία της ψυχιατρικής στατιστικής. Είναι ο Σύλλογος Γονέων και Δαιμόνων και Φίλων. Ατόμων με αυτισμό, νοητική θέση και νοητικές αναπηρίες του Ιδρύματος για το Παιδί Παμακάριστο. Είμαστε ένας ενεργός σύλλογος που επί πολλά χρόνια αγωνίζεται για την εξέβρεση υποδομών κυρίως, οι οποίες ήταν σπάνιες, όπως είπε σε γνώση σας, είμαι σίγουρη, για να στεγάσουμε τις διαρκείς ανάγκες των παιδιών με αναπηρία, ώστε να μπορούν εκεί μέσα να δεχτούν τις υπηρεσίες που έχουν ανάγκη. Στο πλαίσιο αυτό, είμαστε λίγο, ας πούμε, προληπτικοί, αντί να είμαστε απολογιστικοί. Ήρθε σε προσοχή του συλλόγου μας ένα ζήτημα που αφορά μια παραχώρηση που υλοποιήθηκε από την Εκκλησία της Ελλάδος στην πρώην Δημοτική Αρχή 13 στρεμάτων στον Άγιο Ανδρέα. Και με βάση μια αυτά που αναρτήθηκε, γίνεται μια διερεύνηση αυτή τη στιγμή για την πιθανή κατακαιρία αυτής της σύμβασης. Οι ενέργειές μας ήταν άμεσες προς την κυρία Δήματο. Στείλαμε δύο επιστολές, κάναμε μάλιστα και μια συνάντηση μαζί της την Παρασκευή που πέρασε. Η ανάγκη είναι τεράστια για προγράμματα κατασκηνωτικά, γενικώς για τα παιδιά, αλλά ιδιαίτερα για τα δικά μας παιδιά είναι επιτακτική, γιατί τα άτομα με αναπηρία δεν έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε προγράμματα ελεύθερου χρόνου ιδιωτικής πρωτοβουλίας όπως έχουν τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Άρα είναι απολύτως αναγκαίο να διερευνηθεί η δυνατότητα να δεχτούμε αυτή την παραχώρηση, να την αξιοποιήσουμε και να γίνουν πρόθεσμα όλες οι ενέργειες από το Δήμο Ραφίνας, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε αυτόν τον υπέροχο χώρο. Όλο το Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και το Σώμα των μελών μας παρακαλούν θερμά από αυτό το βήμα και την Δημοτική Αρχή αλλά και την Περιφέρεια να παρέχει κάθε στήριξη που μπορεί έτσι ώστε να γίνουν οι απαιτούμενες μελέτες, οι παρεμβάσεις και να βρεθεί και το χρηματοδοτικό πλαίσιο για να υλοποιηθεί αυτό το κρατικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα και στη Ραφίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε.